Η ιστορία ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου 1994, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ένα σκυλάκι με ματωμένες πατούσες, αλλά όχι τραυματισμένο, κυκλοφορούσε σαν χαμένο στο Brentwood, μια ακριβή περιοχή του Λος Άντζελες. Ένας κάτοικος της περιοχής που το αναγνώρισε το οδήγησε στο σπίτι του. Είδε την πόρτα της αυλής στο μικρό συγκρότημα διαμερισμάτων ανοιχτή, όμως κάτι άλλο τον έκανε να παγώσει. Δύο μαχαιρωμένα πτώματα βρίσκονταν κοντά στην είσοδο, ενός άντρα και μιας γυναίκας. Η γυναίκα ήταν η 35χρονη Νικόλ Μπράουν Σίμψον, πρώην σύζυγος του θρύλου του ράγμπι και τηλεαστέρα O.J. Simpson. Ο άντρας θα αναγνωριστεί αργότερα ως ο Ρόλαντ Κόλτμαν, 25χρονος ηθοποιός που εργαζόταν ως σερβιτόρος. Η αστυνομία που καταφθάνει βρίσκει τα εξής στοιχεία. Αποτυπώματα παπουτσιών, σταγόνες αίματος κοντά στην είσοδο, μια μπλε τραγιάσκα και ένα ματωμένο δερμάτινο γάντι. Στις 4, στον τόπο του εγκλήματος βρίσκονται 4 detective των ανθρωποκτονιών. Στις 5 το πρωί οι detective πηγαίνουν στο κτήμα του Σίμψον 2 μίλια μακριά να τον ενημερώσουν για το θάνατο της πρώην σύζυγου του. Χτυπούν το κουδούνι αλλά δεν ανοίγει κανείς. Το λευκό μπρόνκο που είναι παρκαρισμένο μπροστά τσεκάρουν ότι είναι του Σίμψον. Επάνω στην πόρτα του οδηγού φαίνεται μια ματωμένη δαχτυλιά. Ένας από τους detective, ο Μάρκ Φέρμαν, πηδάει στον κήπο για να ανοίξει τους άλλους. Φοβούνται μήπως έχουν και εδώ κάποιο έγκλημα ή κατάσταση ομοιρίας. Μετά από 15 λεπτά ο Φέρμαν λέει ότι βρήκε κάτι ενδιαφέρον στον κήπο. Ένα γάντι όμοιο με εκείνο που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος. Σταγόνες αίματος εντοπίζονται επίσης στο δρομάκι της εισόδου. Αποκλείουν το κτήμα με ταινία της αστυνομίας ως σκηνή εγκλήματος. Είναι λίγο μετά τις 6 όταν οι αστυνομικοί χτυπούν την πόρτα του ξενώνα στο κτήμα του Σίμψον. 25χρονη κόρη από τον πρώτο γάμο του ανοίγει και τους λέει ότι ο πατέρας της έφυγε το βράδυ με τη νυχτερινή πτήση για Σικάγο. Του τηλεφωνούν στο ξενοδοχείο του στο Σικάγο και τον ενημερώνουν για το θάνατο της Νικόλ. Ο Σίμψον παραδόξως δεν ρωτάει πως πέθανε και δηλώνει ότι θα γυρίσει στο Λος Άντζελες με την πρώτη πτήση. Νωρίς το πρωί, αστυνομικοί της σήμανσης συλλέγουν δείγμα από τα αίματα στο χτήμα και στις 2 το μεσημέρι φτάνει ο O.J. από Σικάγο. Συμφωνεί να πάει στα κεντρικά της αστυνομίας. Καταθέτει ότι τελευταία φορά είδε την Νικόλ το προηγούμενο απόγευμα. Είχαν πάει μαζί στο ρεσιτάλ πιάνου της 9χρονης κόρης τους. Πήγε σπίτι του γύρω στις 7 και αργότερα πέταξε για Σικάγο με την πτήση των 11:45. Πριν φύγει, δέχεται να δώσει δείγμα αίματος. 2 μέρες αργότερα, στις 15 Ιουνίου, πιστοποιείται ότι οι κοιλίδες αίματος στον τόπο του εγκλήματος ανήκαν σε εκείνον. Επίσης, μείγμα αίματος των θυμάτων και δικό του ήταν στο γάντι που βρέθηκε στο χτήμα του. Τώρα πλέον είναι ο κύριος ύποπτος για τους φόνους. Στις 17 Ιουνίου, μία ημέρα μετά την κηδεία της Νικόλ, η αστυνομία ενημερώνει τον Ρόμπερτ Σαπίρο, δικηγόρο του Σίμψον, ότι εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψη του πελάτη του. Ο Σαπίρο δηλώνει ότι ο Σίμψον θα παραδοθεί στις 11 πριν το μεσημέρι, αλλά ο O.J. δεν εμφανίζεται. Η αστυνομία στις 2 ανακοινώνει από την τηλεόραση ότι ο Σίμψον είναι φυγάς. 2 ώρες μετά, ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν, δικηγόρος και φίλος του, διαβάζει σημείωμα αυτοκτονίας του Σίμψον. Γύρω στις 6:30 το απόγευμα, το λευκό μπρόνκο του Σίμψον κινείται βόρεια του Λος Άντζελες. Στο τιμόνι είναι ένας φίλος και πρώην συναθλητής του που λέει στην αστυνομία ότι στο πίσω κάθισμα βρίσκεται ο Σίμψον με τον πιστόλι στον κρόταφο. Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί διακόπτουν το πρόγραμμά τους μέχρι και τον τελικό μπάσκετ για να μεταδώσουν την καταδίωξη. 95 εκατομμύρια Αμερικανοί θεατές. Ελικόπτερα πετούν πάνω από το αμάξι, περιπολικά ακολουθούν, η αστυνομία του μιλάει στο τηλέφωνο, τον ακολουθούν δημοσιογράφοι ενώ πλήθη μαζεύονται στις αερογέφυρες με πλακάτ συμπαράσταση. Μετά από 60 μίλια καταδίωξης, ο Σίμψον πηγαίνει στο χτήμα του και στις 9 το βράδυ παραδίνεται. Μεταφέρεται στη φυλακή σε ειδικό κελί επιτήρησης από φόβο μήπως αυτοκτονήσει. Ο επικεφαλής δικηγόρος Ρόμπερτ Σαπίρο συγκεντρώνει γύρω του μια ομάδα νομικών και ειδικών σε θέματα DNA, μια Dream Team δηλαδή. Στην ομάδα θα προσθεθεί αργότερα ο μαύρος δικηγόρος Τζόνι Κόκραν που στο παρελθόν είχε υπερασπιστεί τον Μάικ Τζάκσον. Ο κατηγορούμενος
είναι άτομο που ο κόσμος παρακολουθούσε και αγαπούσε χρόνια. Ένας άνθρωπος αγαπητός σε λευκούς, μαύρους και ισπανόφωνους. Επικεφαλής της κατηγορούσας αρχής είναι η Μάρσια Κλάρκ. Στρατηγική της Κλάρκ είναι να εστιάσει στη βία που είχε υποστεί η Νικόλ τα 5 τελευταία χρόνια του γάμου της με τον Σίμψον και που οδήγησε ως τη δολοφονία της από εκείνον. Επίσης, έχουν δημοσιοποιηθεί από την αστυνομία οι κλήσεις της Νικόλ για βοήθεια. Στη φάση της επιλογής των ενόρκων, ο σύμβουλός της συστήνει να αποφύγει τους μαύρους ενόρκους, διότι οι μαύροι συμπαθούν τον Σίμψον πιο πολύ από όσο την Νικόλ, ενώ ήταν και πρόσφατη η δίκη για τον ξυλοδαρμό του μαύρου Ρόντνι Κίνγκ από λευκούς αστυνομικούς. Η υπεράσπιση προβάλλει το θέμα της φυλής σε μια πόλη ταλαιπωρημένη πάρα πολύ από θέματα ρατσισμού, αφού μόλις 2 χρόνια είχαν περάσει από τις ταραχές μετά την αθώωση των αστυνομικών που ξυλοκόπησαν τον Ρόντνι Κίνγκ. Τελικά, όταν στις 24 Ιανουαρίου 1995 αρχίζει η δίκη, μια κάμερα μέσα στην αίθουσα δίνει υλικό στα 3 μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Η Μάρσια Κλάρκ είχε χάσει νωρίτερα τη μάχη της σύνθεσης του σώματος των ενόρκων, το οποίο μετά την εξέταση 304 υποψηφίων αποτελούνταν από 9 Αφροαμερικανούς, έναν Ισπανόφωνο και 2 λευκούς. Οι 10 ήταν γυναίκες. Η υπεράσπιση καλεί και εξετάζει επιστήμονες και ανθρώπους της σήμανσης. Δείχνει όλα τα λάθη που έγιναν στη συλλογή δειγμάτων αίματος και στη διαχείριση των πιστηρίων από τον τόπο του εγκλήματος. Σπέρνει δηλαδή αμφιβολίες στους ενόρκους για την επιστημονικότητα της αστυνομικής έρευνας. Οι ένορκοι επίσης δεν έχουν τις ίδιες πληροφορίες που έχουν οι τηλεθεατές. Έχουν δει τις φωτογραφίες της κακοποιημένης Νικόλ από το Σίμψον, αλλά δεν γνωρίζουν το φόβο για τη ζωή της που κατέγραφε στο ημερολόγιο της. Και αυτό διότι ο δικαστής δεν είχε κάνει δεκτό το ημερολόγιο στη δίκη. Ο detective Mark Fairman, που βρήκε το ματωμένο γάντι στο κτήμα του Σίμψον, είχε κάνει στο παρελθόν ρατσιστικά σχόλια. Όταν αυτά τα στοιχεία παρουσιάζονται στο δικαστήριο, ο Fairman δεν έχει πια καμία αξιοπιστία για τους μαύρους ενόρκους. Βατερλό για τους κατηγόρους είναι και η δοκιμή των δερμάτινων γαντιών από το Σίμψον. Τα γάντια ήταν φανερό ότι δεν χωράνε στα χέρια του. Ο Κόχραν είχε σκαρφιστεί ένα τρίκ που έκρινε πολλά. Έχοντας γνώση για τη χορήγηση γαπιών στον O.J. για την αρθρίτιδα, του ζήτησε να τα σταματήσει για μερικές μέρες ώστε να είναι πρισμένο το χέρι του όταν θα δοκίμαζε στο δικαστήριο το γάντι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος. Ο Σίμψον φώναξε «Δεν μου κάνουν» όταν τα έβαλε στα χέρια του μπροστά στους ενόρκους και ο Κόχραν στην αγόρευσή του πριν από την ετμιγορία είπε το περιβόητο «Αν δεν ταιριάζουν πρέπει να τον απαλλάξετε». Μετά την πολύμηνη δίκη και την εξέταση 150 μαρτύρων, οι ένορκοι αποσύρονται. Σε 4 ώρες έχουν βγάλει ετιμιγορία, η οποία ανακοινώνεται στις 3 Οκτωβρίου 1995. Ο J. Simpson δεν είναι ένοχος για τις δολοφονίες της Νικόλ Μπράουν και του Ρόλαντ Κόλτμαν. Οι ενθουσιώδεις ζητοκραυγές των 100 ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο ακούγονται σχεδόν μέσα στην αίθουσα. Οι μαύροι πανηγυρίζουν. Οι λευκοί είναι σκεπτικοί ή απογοητευμένοι. Την ανάγνωση της ετιμιγορίας παρακολουθούν 150 εκατομμύρια τηλεθεατές. Για τον συγγραφέα αστυνομικών διστορημάτων James Earl Ray με την ευφυή και καυστική πένα ήταν ένας αδέξιος φόνος που έγινε το έγκλημα του αιώνα. Ένα γιγάντιο ρωσικό μυθιστόρημα τοποθετημένο στο Los Angeles, επειδή το Los Angeles είναι το μέρος που πηγαίνεις όταν θέλεις να είσαι κάποιος άλλος. Η υπόθεση όμως που δίχασε τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατακρίθηκε για την επικοινωνιακή τακτική της και την εμπορευματοποίηση της δίκης δεν ολοκληρώθηκε εκεί. 2 χρόνια αργότερα η οικογένεια του Goldman κατέθεσε αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια κατά του Σίμψον διεκδικώντας αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Η επόμενη δίκη δεν περιλάμβανε τηλεοπτική κάλυψη, είχε διάρκεια 4 μηνών και το σώμα των ενόρκων έκρινε ότι ο Τζέι υποχρεούται να καταβάλει στους Goldman και τη φαμίλια της Νικόλ Μπράουν ποσό σχεδόν 35 εκατομμυρίων δολαρίων.
Με λίγα λόγια, ένα παράδοξο δικαστικό σύστημα υποχρέωσε έναν κατά την ετιμιγορία αθώο να πληρώσει χρηματικά για τις δολοφονίες που έκανε. Τελικά, ο παλέμαχος Σταρ μπορεί να απέφυγε το 1995 την καταδίκη για τη δολοφονία της πρώην σύζυγου του Νικόλ Μπράουν και του φίλου της Ρόναλντ Κόλμαν. Όμως δεν γλίτωσε τη φυλακή τελικά. Στις 5 Δεκεμβρίου 2008 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 33 ετών ως ένοχος για απαγωγή και ένοπλη ληστεία το Σεπτέμβριο του 2007 στο Las Vegas. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2007, μαζί με ένα γκρουπ ανθρώπων της κουστοδίας του, εισέβαλε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου καζίνου στο Las Vegas και με την απειλή όπλου έκλεψε αθλητικά αναμνηστικά φερόμενης μεγάλης αξίας. Ο Σίμψον ομολόγησε ότι τα πήρε στην κατοχή του, όμως ξεκαθάρισε πως δεν το έκανε κρατώντας όπλο και ισχυρίστηκε ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα του ανήκαν και είχαν κλάπει από τον ίδιο. Τελικά, αφού έμεινε στη φυλακή 9 χρόνια, τον Ιούλιο του 2017 και σε ηλικία 70 ετών, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους.